yo creo que Armando Maestro tiene catastrofe. Sinfonòpolita, nomisó, oggi, y homilía, ven que tenemos un homilí, ven, excepta sa, y sabe tres más, excepta se quiti Dios, te la corta, Sinfonòpolita, a la historia que se propone, estoy en la hora, a cani, y si me quiso en la cani, te imaginemos, hasta, hasta breve me prosme, όταν όμως έρχονται να μας μιλήσουν για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και να αναφερθούν στην ιστορία, δεν μπορείτε να βγάλετε την Ελλάδα, γιατί μιλήσατε για το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας στη Δύση είχε το Θωμά τον Ακινάτη και ο Θωμάς ο Ακινάτης. Γι' αυτό μας αγαπάνε, μας προσέχουν πολύ οι καθολικοί γονείς, μας αγαπάνε. Διότι, εάν θα αρνηθούν την Ελλάδα, αρνούνται ένα μέρος από την ιστορία τους. Ο Θωμάς ο Ακινάτης ξεκίνησε με τον Αριστοτέλη. Εμείς είχαμε εδώ πέρα τον Αυγουστίνο, εκείνη ήταν τον Αριστοτέλη. Η Δύση έχει ιστορία ελληνική. Εάν δεν υπήρχαν οι δικές μας τραγωδίες, δεν θα υπήρχε ούτε η Φέδρα του Αχίνου. Με όχι διαδικά, τα μαθήματα μέσα. Ούτε η Φιέννη. Δεν υπάρχει αντίρρηση αυτό. Να τελειώσω. Ήρθε η Επανάσταση και άλλαξε τον κόσμο. Πάρτε τα γραπτά του Ρομπεσιέρου. Πάρτε τα γραπτά του Σεν Ζούστα. Θα σας μιλήσουν όχι για τη δημοκρατική Αθήνα, για την απολυταρχική Σπάρτη. Γιατί ήταν την τάξη. Και η αρετή της Σπάρτης ήταν η τάξη. Τα μαθήματα τα πήραν από την Ελλάδα. Η γλώσσα της Ευρώπης είναι λατινική, η οποία περνάει από την ελληνική. Όταν ο δυτικός στην εκκλησία θα διαβάσει τα λατινικά, όταν θα αναφερθεί στους Ρωμαίους, θα πέσει στον Κυκέρωνα. Και ο Κυκέρωνα το στείλει στον πλάτο. Δεν έρχομαι να κάνω ιδιοποίηση. Δεν έρχομαι να σας πω ότι εμείς είμαστε και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Απλούστατα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιστορία της Ευρώπης είναι ελληνική. Μπορεί να την αλλάξουμε. Η συμπεριφορά της Ευρώπης με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι συμπεριφορά η οποία είναι σύμφωνη με τη διεκδίκηση του 48. Ποια είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όταν μας δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτονούν στο σύνταγμα. Όταν μας δείχνει μια γυναίκα που πήγε στη ΔΕΗ και λέει δεν είναι από, μη μου κόβετε το φως. Πώς η ΔΕΗ θα πάει να κόψει το φως, είδος πρώτης ανάγκης στο ρεύμα, τη στιγμή που κάνει 02 και 03. Και δεν επεμβαίνει η Ευρώπη, η οποία επενέβη για να καταργήσει την ποινή του θανάτου στην περίπτωση των πιο εσχρών και των πιο βαβάρων εκκληματιών. Πού είναι τα μαθήματα του ανθρωπισμού της Ευρώπης για τον Έλληνα και τον Παλαιστινά. Δεν το εξετάζω εγώ αν έχει δίκιο ή αν δεν έχει δίκιο ή αν έχει δίκιο. Δεν είναι συνεπής η Ευρώπη με τις ιδέες του. Και εγώ είμαι αυτός που κριτήκαρα τους Έλληνες και λέω πρέπει να σταματήσουν πλέον να έχουν το σύγκλημα ανακαιρότητα. Και πρέπει να διορθώσουν. Συμφωνούμε σε αυτό, αγαπητοί. Ναι, αλλά το πείστε το συλλόγιο του σύμπαντα. Συγγνώμη. Ναι, με το καθιάζεται, αλλά το πείστε τώρα το δεύτερο. Αυτό δεν μπορεί να πώς. Το σύμπαντα, αλλά το δεύτερο. Δεν το πείστε, θα πείστε. Θα εξαρτηθεί. Δεν το νομίζω. Χωρίς να ξεχνάμε το εγώ της αυτό. Το πρόγραμμα στον κύριο Γιατρού. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους Λάγιους και τον Σαμάδη για την ψήφιση.
αναδρομά τυγόνιους προβληματισμούς στη συνομιλία και που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε και ένα διάλογο. Πράγματι, με κάποια βέβαια μπορούμε να συμφωνούμε, με κάποια να έχουμε μια προσέγγιση διαφορετική. Εγώ ήθελα να επισημάνω ότι μέσα στη συμπτωματολογία της ελληνικής κρίσης που περιγράφηκε, δεν αναφέρθηκε κατά τα μάτια τη λέξη ατιμορρησία, που κατά την άποψή μου είναι το μείζον σε αυτή την κρίση. Αν θα μπορούσε να εστιάσει κανείς πάνω στο πρόβλημα όπως αυτό το περιγράφει αυτή η απλή λέξη, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να διορθωθούν και να ελπίζουμε ότι κάτι καλύτερο μπορεί να προκύψει. Ευχαριστώ. Κατά σχολή, η βία θα φέρει τη βία. Θα τιμωρηθούν. Θα χρησιμεύσει μάθημα. Είναι μία νόμιμος βία. Θα τιμωρηθούν με τι και πώς. Και ποιοι. Πρέπει να τιμωρήσουμε τους Έλληνες πολιτικούς μόνο οι οποίοι καταφράστηκαν αυτά που πήραν οι Βρυξέλλες, την ανοχή των Βρυξελών, που επί 20 χρόνια ξέραν τι γινόταν. Δεν θα τιμωρήσουμε. Ποιος τολμάει να πει στους μεγάλους των Βρυξελών ότι εκεί παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Άσχετα εάν έχουν κάνει σφάλματα ή όχι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λέει το σοφρονιστικό δίκαιο, δεν επηρεάζεται από τη συμπεριφορά του εγκληματία. Ποιους θα τιμωρήσουν και σε τι θα χρησιμεύσει η τιμωρία. Για παράδειγμα, είναι και αυτό μία λύση και συμφωνώ μαζί σου, αλλά γιατί όχι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Έχω τόσο πολύ επηρεαστεί και έχω τόσο πολύ πληγωθεί από τη συμπεριφορά. Το τελευταίο ήταν αυτό τόσο απλά. Είπαμε να αρχίσουμε κάτι καινούργιο και ξαναπέφτουμε στα παλιά. Αυτό που θα είναι τιμωρία, και δυστυχώς θα είναι τιμωρία για τον ελληνικό λαό, είναι ότι πάμε σε φασιστικό και ναζιστικό καθεστώς. Η Χρυσή Αυγή θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Γιατί η Χρυσή Αυγή βασίζεται στο μίσος του άλλου, με το νερό. Έχει συλλάβει όμως ποια μέτρα είναι απαραίτητα για να εφαρμοστούν και να μπορέσουμε κάπως να ορθοπεδήσουν. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ο καινούριος Χίτλερ θα έχει πάρει τα μαθήματα από το παλιό και θα μην έχει για αυτόν. Όταν λοιπόν ο ναζισμός ξαναέρθει, θα είναι πολύ αργά. Και πάμε στον ναζισμό. Δυστυχώς. Μακάρι να βγάλω αυτό. Ο κύριος Τσιάνης, ο κύριος Τσιάνης, ο κύριος Τσιάνης. Ήθελα καταρχήν να πω σε χαρακτήρια για το τόσο επίκαιρο θέμα και σε εσάς και στους λαϊκούς που προγραμματίσαν αυτή την συζήτηση. Δεν νομίζω όμως τελικά και αφορμή για την παρατήρηση αυτή μου έδωσε αυτό που διαβάσατε για τον πρόεδρο τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά η όλη κατάσταση στη χώρα μας σήμερα, όταν οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου, και αν δεν κάνω λάθος, είστε πανεπιστημιακός. Αν καταλάβατε. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είχαν καμία αντίσταση τόσα χρόνια σε όλα αυτά τα πράγματα, όταν η διαφθορά, η οικογενειοκρατία θέργευσε μέσα στα πανεπιστήμια και σε όλες τις σχολές. Δεν πιστεύω λοιπόν τελικά όταν από εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει αντίσταση, αντιθέτως έγινε ό,τι έγινε και φτάνουμε εδώ σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.